Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, σας περιμένουμε στην Diet System για να σας δώσουμε όπως κάθε φορά με εφάνταστους όμως τρόπους λύσεις για να έχετε καλύτερη ποιότητα ζωής. Μιλάμε δηλαδή για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, μιλάμε για λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να σας απασχολούν και σε πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας, τα οποία είναι θέμα, θα πρέπει να τα αποβάλουμε, να τα διώξουμε. Δεν είμαι όμως μόνη μου. Κάθε φορά έχω τον κατάλληλο καλεσμένο που βρίσκεται στην κατάλληλη θέση με βάση το θέμα το οποίο έχουμε. Σήμερα λοιπόν μαζί μου είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος Άννα Μαρία Βολονάκη. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σε βρήκα. Υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου σε μια πολύ κέρια δηλαδή θέση στην Diet System, διότι φροντίζει το φαγητό όλων εσάς που έχετε γίνει μέλη μας και αναλόγως κατά περίπτωση κάνει τις αλλαγές τις οποίες πρέπει να κάνει για το μενού. Και φυσικά, βέβαια, να το πω και αυτό στον κόσμο, ότι είσαι και προσωπική μου σύμβουλος, γιατί διάφορα πράγματα και που θέλω να σε ρωτάω, ρωτάω εσένα μόνο και εμπιστεύομαι μόνο εσένα. Κάπως έτσι λειτουργεί, βέβαια, το σύστημα στην Diet System γενικώς. Σας το έχω ξαναπεί. Ο καθένας από εσάς έχει το δικό του προσωπικό διαιτολόγο, διότι ο καθένας από εσάς είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και ο καθένας σας χρειάζεται συμβουλές και έναν άνθρωπο να είναι δίπλα του σε αυτή την προσπάθεια την οποία μπορεί να κάνετε μαζί μας. Και γι' αυτό το λόγο, ξεχωριστά για τον καθένα από εσάς, έχουμε και έναν τέτοιο. Θα ξεκινήσουμε μαζί να βλέπουμε το κάθε διατροφικό κουτί, τι ωφέλη σας δίνει και τι είναι αυτά τα οποία θα μπορέσετε να διώξετε, όπως είπα, από πάνω σας. Μείνετε μαζί μου, γιατί κάθε φορά θα σας δώσω όμως, όπως πάντα, ένα δωράκι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και τα δώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σας δίνω την ευκαιρία να δοκιμάσετε και να δείτε πώς θα ήταν ακριβώς η ζωή σας, εάν ήσασταν στην Diet System και πόσο καλύτερη θα ήταν η καθημερινότητά σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κλασικό. Ναι. Το κλασικό μας μενού απευθύνεται στους ανθρώπους οι οποίοι κατά κύριο λόγο θέλουν να χάσουν βάρος. Ακριβώς, ναι, πολύ σωστά. Θέλουμε λοιπόν να χάσουμε βάρος. Έχουμε κάποια περιττά κιλά. Αναλόγως με την κατάστασή μας, αν δούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας και απλά θέλουμε να χάσουμε κάποια συγκεκριμένα κιλά, ακολουθούμε αυτό το κλασικό μενού το οποίο έχω φέρει για να σας δείξω. Όπου όμως δεν είναι η δίαιτα. Πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι το κλασικό μενού περιέχει την κατάλληλη ποσότητα, την απαραίτητη ποσότητα πρωτεΐνης, υδατανθράκων, πολυβιταμινών. Δηλαδή περιέχει όλες τις βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία και τα καλά λιπαρά που χρειάζεται ο οργανισμός για να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή. Πάντα τα προσαρμόζουμε στις σωστές θερμίδες για τον καθένα. Και φυσικά έχουμε φέρει ένα από τα γεύματα του κλασικού μενού, να πούμε, το οποίο είναι πίτσα. Για να δούμε ότι μπορούμε να έχουμε και πίτσα. Είναι πίτσα. Τι θέλω λοιπόν να σας πω πάρα πολύ απλά. Έχουμε περιττά κιλά. Έχουμε κάποια κιλά τα οποία λοιπόν μας ενοχλούν. Είτε είναι πολλά είτε είναι λίγα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η λύση είναι μία και μιλάμε για το κλασικό μενού της Diet System. Μιλάμε για ένα μενού το οποίο όχι μόνο το μετράμε βάσει τις ανάγκες τις οποίες έχετε εσείς. Δεν είναι δίαιτα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Είναι μια σωστή διατροφή η οποία δεν έχει μέσα απαγορευμένες τροφές. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται να φάμε πίτσα. Δεν απαγορεύεται από τη στιγμή που το έχουμε μαγειρέψει σωστά. Α, μιλάμε για πίτσα και μιλάμε και για πολύ πίτσα. Μεγάλα κομμάτια. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να τα δείτε. Μιλάμε για δύο κομμάτια πίτσας, τα οποία μάλιστα βλέπω ότι είναι και έτσι μπόλικα στα υλικά τους επάνω. Τι υλικά χρησιμοποιείτε για την πίτσα? Η συγκεκριμένη έχει τυρί χαμηλό σε λιπαρά, ντομάτα, σάλτσα ντομάτας φυσική, φυσικά. Περιέχει φυσικά ζυμάρι ολικής, ελιά, πιπεριά. Και κάποιες φορές προσθέτουμε και μανιτάρια. Είναι πλούσια σε λαχανικά, περιέχει τη σωστή ποσότητα πρωτεΐνης, χαμηλή σε λιπαρά, τη σωστή ποσότητα ελαιόλαδου. Συγγνώμη τώρα που ενώ έτσι παρεμβαίνω, αλλά είναι πεντανόστιμο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και πολύ θρεπτικό και φυσικά από τη στιγμή που... Εννοείται, απόλαυσέ το. Από τη στιγμή που ακολουθούμε ένα σωστό διατροφολόγιο και υπολογίζουμε σωστά τις θερμίδες, τότε φυσικά μπορούμε να προσθέσουμε και την πίτσα στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Από τη στιγμή που έχει τα σωστά λαχανικά και τη σωστή ποσότητα τυριού και ελαιόλαδο. Τι να πω, πραγματικά
Είναι πάρα πολύ γευστικό. Πάρα πολύ όμως. Βασικά είναι πεντανόστιμο. Ναι, πάρα πολύ. Και θα με τίποτα δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό το φαγητό θα μπορούσα να το έχω μέσα σε μια διατροφή στην οποία θα χάνω βάρος. Mm-hmm. Αφενός. Η ποσότητα είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Να το πω κι αυτό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ χορταστικό γιατί έχει πάρα πολύ υλικό επάνω το κάθε κομμάτι. Επίσης, το ότι χρησιμοποιούμε αλεύρι ολικής φέρνει κορεσμό και η σωστή ποσότητα της πρωτεΐνης που έχουμε. Οπότε δεν νιώθει ο οργανισμός ότι πεινάει μετά από μισή πολύ ώρα πιθανό, με πολύ πιθανό ώρα. Λοιπόν να είναι αυτό. Άρα, σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε για το κλασικό μενού, εγώ θα σας τα πω πάρα πολύ απλά. Βάζουμε στη ζωή μας την πίτσα, την υγιεινή πίτσα. Βγάζουμε από τη ζωή μας αυτό το πάρα πολύ μεγάλο γυναικείο, ακόμα και αν δεν το πιστεύετε, παντελόνι, το οποίο δεν το χρειάζεστε πια. Κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε δηλαδή να τρώμε. Το φαγητό είναι ευχαρίστηση. Δεν είναι ευχαρίστηση όμως τα μεγάλα ρούχα. Δεν είναι ευχαρίστηση να θέλω να βάλω ένα λευκό μπέζ παντελόνι το καλοκαίρι, αλλά να είναι τεράστιο. Σε καμία περίπτωση. Άρα, πάρα πολύ απλά, σας δείχνω τι πετάμε. Πετάμε το μεγάλο παντελόνι. Βάζουμε στη ζωή μας τη σωστή διατροφή και αυτή τη σωστή διατροφή εγώ θα σας τη δώσω δώρο. Δώρο θα σας δώσω τη δοκιμή για το πώς θα πετάξετε τα μεγάλα παντελόνια στη ζωή σας και θα βάλετε την νόστιμη, υγιεινή όμως διατροφή χωρίς να σας λείψει απολύτως τίποτα. Οι 20 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή, διότι το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι, στο 2810336109. Μπορείτε να δοκιμάσετε το διατροφικό κουτί της Diet System που είναι πλήρες, έχει μέσα και το πρωινό και το μεσημεριανό και τη σαλάτα και το απογευματινό και το βραδινό. Ένα ολοκληρωμένο λοιπόν μενού για να μπορέσετε να δείτε ακριβώς αυτό που σας λέω, να δείτε πόσο νόστιμα είναι τα φαγητά τα οποία θα σας κάνουν να χάσετε αυτά τα περίτα κιλά σε σωστό χρόνο, γρήγορα ναι μεν, αλλά σωστά, ούτως ώστε η απώλεια να είναι σταθερή και μόνιμη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να χάσουμε τα κιλά, βεβαίως να προλάβουμε το καλοκαίρι και να μην τα ξαναβάλουμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα. Αυτά τα κλασικά μενού είναι για εσάς 20 πρώτοι και θα κερδίσετε πάρα πολλά πράγματα και πάνω απ' όλα τη δοκιμή που δεν σας δίνει κανένα την ευκαιρία να δοκιμάσετε κάτι πριν μπείτε στη διαδικασία πραγματικά να γίνετε, να το αγοράσετε, να γίνετε μέλη. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο λοιπόν μενού. Το άναλο μενού. Για ποιο λόγο έχει Diet System άναλο μενού, Άννα Μαρία? Είναι για τις περιπτώσεις που των ανθρώπων που έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, που έχουν πρόβλημα με την πίεσή τους, mm-hmm. Και για τους ανθρώπους που πιθανόν πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια. Σε αυτή την περίπτωση μαγειρεύουμε όλα τα φαγητά πάντα πάρα πολύ νόστιμα, ταυτόχρονα χωρίς αλάτι και προσπαθούμε να βάζουμε φαγητά που δεν έχουν στη σύστασή τους τόσο πολύ αλάτι. Αυτό θα το δοκιμάσω και θα το δω. Ακριβώς. Άρα δηλαδή όλοι εσείς οι οποίοι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δυστυχώς, έχετε αφήσει ίσως ένα πρόβλημα το οποίο έχει γίνει πλέον καθημερινότητα στη ζωή σας, δηλαδή να τρέφεστε με φαγητά τα οποία είναι ανάλατα, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολύ δύσκολο δυστυχώς να φτιάξουμε ένα φαγητό το οποίο είναι νόστιμο χωρίς αλάτι. Και να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι μου έχεις φέρει κάποια χαπάκια μπροστά, mm-hmm. τα οποία χαπάκια αφορούν τους ανθρώπους αυτούς που πάσχουν από αρτηριακή πίεση. Μάλιστα, που πρέπει να το ρυθμίσουν λοιπόν. Ακριβώς. Και καταναλώνουν αυτά τα χάπια. Θέλω όμως να το δοκιμάσω αυτό το φαγητό, γιατί μου έχεις φέρει τι? Αρακά γιαχνή. Αρακά γιαχνή. Και φαντάζομαι ότι ο λόγος που το έχουμε επιλέξει αυτό είναι διότι είναι ένα λαδερό φαγητό. Mm-hmm. Είναι ένα φαγητό το οποίο έχουμε συνηθίσει όλοι να το τρώμε. Το οποίο δεν τρώγεται όμως ανάλατο. Σίγουρα δεν τρώγεται ανάλατο. Έχουμε βάλει κάποια άλλα μπαχαρικά, το οποίο του δίνουν εξίσου πολύ νόστιμη γεύση. Βεβαίως. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι είναι και χαμηλό σε θερμίδες. Θα δοκιμάσω. Μόλις... Δεν σας αφήνω έτσι, χωρίς να σας έχω ελέγξει. Σίγουρα ο σεφ μας κάνει τα μαγικά του. Εσύ μπορεί να μετράς, αλλά εκείνος έτσι προσπαθεί με τη γεύση και με τα μπαχαρικά και ό,τι υπάρχει να τα κάνει νόστιμα. Ναι. Έχουμε βάλει και άνηθο. Δεν αισθάνομαι ότι του λείπει κάτι. Τέλεια. Δεν αισθάνομαι αυτό το τσιμπημένο που μερικές φορές η αλήθεια είναι στα λαδερά. Νιώθεις ότι είναι ανάλατο? Είναι λίγο... Όχι. Όχι, καθόλου. Δεν νιώθω ότι του λείπει τίποτα, τίποτα απολύτως. Και για του λόγου του αληθές θα ξαναδοκιμάσω να είμαι σίγουρη, έτσι. Τέλεια. Μη μου έχει μείνει κάτι από την πίτσα. Δεν έχω τίποτα να πω. Πραγματικά, συγχαρητήρια στο σεφ. Φυσικά. Θα δώσω. Μιλάμε για ένα λαδερό φαγητό, λοιπόν, το οποίο
χωρίς αλάτι δύσκολο να φτιαχτεί. Δεν νομίζω καμία από εσάς τις νοικοκυρές που με παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή να μπορείτε να φανταστείτε ότι θα φτιάξετε ένα λαδερό φαγητό χωρίς να χρησιμοποιήσετε ίχνος αλατιού, γιατί σίγουρα θα σας πούνε όλοι ότι δεν είναι νόστιμο. Έχουμε περιπτώσεις μελών που έχουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Ναι. Χρησιμοποιούν το μενού όμως αυτό εδώ και κάποιους μήνες. Ναι. Και κάτι χαπάκια σαν κι αυτά. Ναι. Τα έχουν επίσης πετάξει. Ναι. Σωστά. Κατάφεραν να ρυθμίσουν με τη διατροφή την αρτηριακή τους πίεση, να είναι στα φυσιολογικά επίπεδα και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουν με τη διατροφή και έχουν αφήσει τα χάπια στην άκρη. Άρα, υπάρχει τρόπος να πετάξουμε αυτά τα χάπια από τη ζωή μας, έτσι. Φυσικά. Βάζουμε λοιπόν τη γεύση, πετάμε τα χάπια. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μενού, το οποίο θα σας το δώσω δώρο βεβαίως και σε εσάς που έχετε τέτοιου είδους προβλήματα, που προσπαθείτε να γευτείτε φαγητά, προσπαθείτε να ζήσετε κανονικά τη ζωή σας, γιατί ξαναλέω, το φαγητό είναι απόλαυση και αυτό είναι φιλοσοφία της Diet System. Εννοείται ότι το πιστεύουμε. Για όλους εσάς λοιπόν που αυτή τη στιγμή δυσκολεύεστε πάρα πολύ, γιατί χρησιμοποιείτε αυτά τα χάπια, διότι τέλος πάντων μπαίνετε σε μια διαδικασία να τρώτε καθημερινά το φαγητό σας, αλλά να μην σας αρέσει, για όλους εσάς θα δώσω τη δυνατότητα να δώσω 20 τέτοια κουτιά. Έχετε τέτοια προβλήματα λοιπόν, όλοι εσείς θα δοκιμάσετε την Diet System, γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί δεν θα φύγουμε εάν δεν σας κάνουμε γνωστό ότι μπορούμε να σας δώσουμε λύσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε. 2-81-0-336-109 για όλους εσάς που έχετε τέτοια είδους προβλήματα που χρειάζεται να έχετε άναλο φαγητό στη ζωή σας και άρα άγευστο. Υπάρχει λύση, υπάρχει Diet System και όχι μόνο το φαγητό σας θα είναι γευστικό, όχι μόνο θα δυνατήσετε εάν και εφόσον το χρειάζεστε, θα πετάξετε και χάπια, διότι αυτά που σας λέω είναι πραγματικότητα. Μιλάω για πραγματικά μέλη, δεν κάνουμε εικασίες, δεν αναφερόμαστε όμως και σε όλους, εννοείται ότι όλα αυτά γίνονται με τις υποδείξεις των γιατρών μας, εμείς ούτως ή άλλως έχουμε τη συνεργασία, εφόσον είναι επικεφαλής όλης αυτής της προσπάθειας, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κύριος Ανδρέας Μαριωρής, που κάτω από την επίβλεψή του όλα αυτά τα κάνουμε, δηλαδή προκειμένου να κόψουμε το οποιοδήποτε χάπι και η ινσουλίνη που θα πάμε πιο πέρα, εννοείται ότι τον έχουμε συμβουλευτεί και εσείς όμως μαζί με εμάς, μαζί με τον κύριο Μαριωρή και το δικό σας γιατρό, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, μαζί παίρνουμε αυτού του είδους αποφάσεις. Όμως πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλά μέλη μας που σας τους έχουμε φέρει κιόλας και το έχετε δει και τους έχετε ακούσει, που όντως έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και έχουν βγάλει αυτά τα χάπια και τις ενέσεις ινσουλίνης, γιατί θα πάω μέσα στο διαβητικό μας πακέτο, από τη ζωή τους. Διαβητικό μενού λοιπόν. Ακριβώς. Άλλη μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη. Συνήθως τύπου 2. Που εκτός από ενεσούλες και χάπια που μπαίνουν στη διαδικασία αναγκαστικά να έχουν στην καθημερινότητά τους και για χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Φουντουλάκης που σας μιλούσα και προηγουμένως για μέλη μας και λέω το όνομά του γιατί έχει έρθει και στην εκπομπή μας και μας έχει δώσει το OK να κάνουμε αναφορές σε εκείνον, μας είπε ότι για πάρα πολλά χρόνια καθημερινά χρησιμοποιούσε ινσουλίνη, ενέσιμη ινσουλίνη. Και από τη στιγμή που εντάχθηκε στο σύστημα διατροφής Diet System, δεν την ξαναχρησιμοποίησε. Μιλάμε λοιπόν για ένα μενού, το οποίο είναι φτιαγμένο στα μέτρα τους, βεβαίως, και βλέπω ότι κρατάς γλυκό. Αυτός είναι ο μεγάλος πόνος των διαβητικών. Σίγουρα, σωστά. Ναι. Γιατί, για ποιο λόγο δεν μπορούν να καταναλώνουν γλυκά οι διαβητικοί και εμείς τι λύση έχουμε δώσει σε αυτό? Εμείς έχουμε βάλει αντί για ζάχαρη στέβια στα γλυκά μας, η οποία βοηθάει στην ισορρόπηση των ζαχάρων στο αίμα ουσιαστικά. Μάλιστα. Που σημαίνει λοιπόν ότι μιλάμε για πολύ χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη αυτό το οποίο τους δίνουμε. Σίγουρα. Σαν γεύση όμως χάνει. Εξίσου νόστιμο. Αυτό είναι κρέμα κακάο με ξηρούς καρπούς. Κρέμα κακάο με ξηρούς καρπούς. Γιατί έχουμε επιλέξει να βάλουμε και ξηρούς καρπούς. Βέβαια είναι εξαιρετικό συνδυασμό σοκολάτα. Επειδή περιέχει και την σωστή ποσότητα πρωτεΐνης και καλών λιπαρών που χρειάζονται ακόμα και οι διαβητικοί φυσικά. Και να πούμε ότι είναι μόλις 160 θερμίδες. Πώς είναι δυνατόν να έχει αυτή τη γεύση και να μην έχει ζάχαρη? Είναι λόγω της στέβειας. Και φυσικά η στέβια μπορεί να δώσει παρόμοια γεύση στα γλυκά. Είναι πεντανόστιμο, πεντανόστιμο. Αυτό τρώνε οι διαβητικοί? Ναι. Οι υπόλοιποι τι τρώνε? Και στο κλασικό μενού μπορούμε να έχουμε κρέμα κακάο. Έχουμε και διάφορα άλλα γλυκά, όπως γιανιώτικο, πανακότα με μαστί χαχίου. Είναι πεντανόστιμο. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβω, γλυκά έχουν όλοι.
Ναι, ναι, φυσικά. Γλυκά έχουν όλοι. Και είναι όλα με στέβια. Όλα με στέβια. Όλα με στέβια, λοιπόν. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου ζάχαρη. Δεν πετάμε το γλυκό από τη ζωή μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να σας μείνει. Δεν πετάμε το γλυκό από τη ζωή μας. Δεν υπάρχουν απαγορευμένες τροφές. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη. Λοιπόν, απλά τα πράγματα. Βάζουμε το γλυκό στη ζωή μας. Πετάμε ενέσεις ινσουλίνης και ενδεχομένως και τα χάπια μας. Επίσης, σας ξαναλέω, αυτά τα οποία σας λέω δεν σας τα λέω από το κεφάλι μου. Σας μιλάω για πραγματικές ιστορίες των μελών, ονομαστικά μάλιστα, της Diet System. Σας ξαναλέω ότι οτιδήποτε τέτοιο μπορεί να σας συμβαίνει, εμείς μπορούμε να σας δώσουμε τη λύση. Πάσχετε λοιπόν από διαβήτη, έχετε παραπάνω κιλά, έχετε τέτοιου είδους πρόβλημα, καταναλώνετε, κάνετε χρήση μάλλον ινσουλίνης καθημερινά, ελάτε σε εμάς για να δείτε μήπως μπορέσουμε πραγματικά, που κατά 99% θα τα καταφέρουμε, να σας δώσουμε τη λύση στο πρόβλημά σας. Που σημαίνει, όλοι εσείς οι οποίοι έχετε ένα τέτοιο θέμα, τηλεφωνήστε στο 281-0-336-109, 20 πακέτα διαβητικά, θα είναι για εσάς, για να δοκιμάσετε, να δείτε πώς είναι το γλυκό ξανά στη ζωή σας, πώς είναι η διατροφή σας με την Diet System, να μιλήσετε εντελώς δωρεάν, εννοείται, με το επιστημονικό μας προσωπικό και βεβαίως και με τον ίδιο τον κύριο Μαριωρή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση και το μενού το οποίο ταιριάζει σε εσάς. Θα δείτε ότι με εμάς θα μπορέσετε να βοηθήσετε πάρα πολύ την καθημερινότητά σας, να την αλλάξετε, να πετάξετε αυτά τα περιτά κιλά και οτιδήποτε άλλο είναι περιτό και σας δυσκολεύει την καθημερινότητα. Είμαστε δίπλα σας και στην περίπτωση του διαβήτη. Προχωράμε λοιπόν με το χορτοφαγικό μενού. Το χορτοφαγικό μενού, να πω και σε εσάς που μας παρακολουθείτε, ότι ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω, να σας πω ότι υπάρχει, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλετε να κάνετε αυτού του είδους την προσπάθεια. Είναι μια επιλογή ζωής. Είναι όμως μια πάρα πολύ δύσκολη επιλογή ζωής. Και είναι δύσκολη όχι μόνο λόγω των μικρών επιλογών που μπορεί να θεωρείτε ότι έχετε στο να τραφείτε. Υπάρχουν δυσκολίες και στο κομμάτι της υγείας, τις οποίες θέλω λίγο πιο αναλυτικά, Άννα Μαρία μου, εσύ να μου τις εξηγήσεις, mm-hmm. που τα ξέρεις λίγο καλύτερα, τι προβλήματα υγείας μπορεί να έχουν οι χορτοφάγοι και να συμπληρώσουμε εδώ ότι μπορεί να έχετε εσείς στο μυαλό σας ότι κάποιος ο οποίος είναι χορτοφάγος, είναι αδύνατος, αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Πολύ πιθανό να αυξηθεί η πιθανότητα να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν παχυσαρκία. Mm-hmm. Λόγω του ότι χρησιμοποιούν πολύ περισσότερους υδατάνθρακες στη διατροφή τους από ό,τι πρωτεΐνη. Λόγω του ότι δεν χρησιμοποιούν κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά, mm-hmm. ειδικά οι αυστηρά χορτοφάγοι. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε γεύμα να έχουμε τη σωστή ποσότητα πρωτεΐνης, την οποία μπορούμε να τη βρούμε όπως παραδείγματος χάρη στη φάβα που έχουμε φέρει σήμερα. Ωραία, μου κρατάς λοιπόν και μενού, γιατί ναι, θέλω πάρα φυσικά. Πολύ να το δω, να δω μια επιλογή που μπορεί να έχουν στο μενού τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη λοιπόν επιλογή ζωής, όπως έλεγα και πριν. Για όλους εσάς όμως που μπορεί να σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να σας πω ότι η Diet System εξειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις ελλείψεις που μπορεί κάποιος να έχει στον οργανισμό του από θρεπτικά συστατικά και από βιταμίνες. Και από βιταμίνες ακριβώς. Σωστά. Και επίσης να πούμε ότι αν κάποιος είναι παχύσαρκος, τότε αυξάνονται και οι πιθανότητες να αποκτήσει και άλλα προβλήματα, όπως καρδιακά, διαβήτη, αυξημένη αρτηριακή πίεση. Άρα από εκεί που προσπαθούμε να κάνουμε μια προσπάθεια για καλό, ναι. ενδεχομένως, τελικά ναι. μπορεί να αποκτήσουμε και παραπανήσια κιλά ναι. και τις ασθένειες που σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο όμως από εκεί και πέρα. Σίγουρα. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Τι μου έχεις φέρει? Έχω φέρει ντοματοκεφτέδες με φάβα. Ντοματοκεφτέδες ναι. δεν είναι ό,τι πιο εύκολο να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, σε καμία περίπτωση. Και για πες μου. Ο σεφ τους έχει φτιάξει εξαιρετικά. Είμαι σίγουρη. Εγώ θα δοκιμάσω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι να καταφέρω όμως εδώ να το δοκιμάσω, θέλω να μου πεις για ποιο λόγο έχετε κάνει αυτή την επιλογή. Έτσι ώστε το μενού να έχει τις σωστές ποσότητες βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και τη σωστή ποσότητα πρωτεΐνης, όπως προείπα. Επίσης, οι ντοματοκεφτέδες είναι λαχανικά. Πεντανόστιμο! Και φυσικά είναι ένα γεύμα αρκετό που θα φέρει κορεσμό και σε συνδυασμό με τη φάβα δίνει μια μεγαλύτερη ποικιλία τροφών. Είναι τέλειο γεύμα. Έτσι γίνομαι και εγώ χορτοφάγος πάρα πολύ εύκολα. Είμαι σίγουρη. Πραγματικά είναι εξαιρετικό. Συγχαρητήρια και πάλι. Ναι. Δεν είχα βέβαια αμφιβολία, αλλά η αλήθεια είναι ότι το φοβόμουν λίγο σαν χορτοφαγικό. Εννοείται. Και εδώ πέρα μου έχεις φέρει λευκά ψωμιά, ρύζι και ζυμαρικά. Και αυτά μου τα έχεις φέρει γιατί είναι μία μόνιμη
διατροφή για τους χορτοφάγους. Είναι μία μόνιμη λύση και εύκολη λύση. Είναι μία μόνιμη και εύκολη λύση. Όταν έχουν μία πολύ απασχολημένη ζωή, είτε με τη δουλειά τους, είναι η πιο εύκολη λύση για να φάνε κάτι γρήγορα και ταυτόχρονα είναι χορτοφαγικό και αυστηρά χορτοφαγικό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι από εσάς που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθείτε και ή είσαστε χορτοφάγοι ή θα θέλατε να γίνετε, ξέρετε όμως ποιες είναι οι δυσκολίες, οι διατροφικές προκειμένου να μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Για όλους όσους είσαστε ήδη και έχετε συνηθίσει να τρώτε συνέχεια αυτού του είδους τη διατροφή, θα σας πω εγώ ότι αν τρώτε συνέχεια ρύζια, εάν τρώτε συνέχεια μακαρόνια και βεβαίως ψωμί, γιατί είναι η πιο εύκολη λύση, όχι, τα πετάμε, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, διότι έχουμε την diet system, διότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία τροφών που μπορούν να σας δώσουν όλα όσα χρειάζεστε, για να είσαστε και καλά οργανικά και στην υγεία σας. Από εκεί και πέρα να κάνετε και αυτό το οποίο επιθυμείτε εσείς, την επιλογή ζωής σας λοιπόν να τη στηρίξετε και να μπορέσετε πάρα πολύ εύκολα να την ακολουθήσετε. Εάν επιπλέον έχετε παραπάνω κιλά, πάρα πολύ εύκολα θα μπορέσουμε να τα χάσουμε με ένα πλούσιο μενού, γευστικό μενού και πάνω απ' όλα υγιεινό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για όλους εσάς λοιπόν που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, θέλετε να δοκιμάσετε να δείτε πώς θα ήταν να είσαστε χορτοφάγοι ή αν είσαστε χορτοφάγοι και θέλετε να κάνετε έτσι αυτή την αλλαγή, διότι έχετε κουραστεί να τρώτε τα ίδια και τα ίδια, ελάτε στην Diet System, δοκιμάστε την Diet System με ένα απλό τηλέφωνο στο 281-0336-109. Χορτοφαγικό μενού θέλετε, θα το έχετε λοιπόν. Πάρτε τηλέφωνο και διεκδικήστε το. Εδώ είμαστε. Και πάμε μετά σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη κατηγορία, θα πω, που και αυτήν ήθελα πάρα πολύ έτσι να το φέρουμε σαν μενού και να το δείξουμε στον κόσμο. Mm-hmm. Μιλάμε για το μενού εγκυμοσύνης. Ναι. Το μενού εγκυμοσύνης λοιπόν, και τι εννοούμε. Εννοούμε ότι όλες εσείς έτσι, οι κυρίες που μπορεί να μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και να είστε σε αυτή την πολύ πολύ ευχάριστη στιγμή της ζωής σας και να το βιώνετε, έχει κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι ότι αρχικά συνήθως βάζουμε κιλά. Σίγουρα θα βάλουμε κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θα βάλουμε κιλά. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως βάζουμε πολύ παραπάνω από το φυσιολογικό. Ναι. Και αυτό γιατί η διατροφή μας δεν είναι ακριβώς αυτή η οποία πρέπει. Δεν είναι σωστή και έχουμε παραπάνω όρεξη. Έχουμε την τάση να τρώμε, να καταναλώνουμε περισσότερες θερμίδες. Και ταυτόχρονα δεν τις καίμε όσο πρέπει. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Μας δημιουργεί πρόβλημα και για μετέπειτα, διότι τα κιλά μένουν, είναι πολλά, δεν μπορούν να χαθούν. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις των γυναικών που έχουν κάτσει τα κιλά μετά από την εγκυμοσύνη και πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών που αυτή τη στιγμή, ξέροντας όλες αυτές τις άλλες περιπτώσεις από ξαδέρφες, από θείες, από μαμάδες που τους κάτσανε τα κιλά μετά από την εγκυμοσύνη, θέλουν να προσέξουν. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά μέλη. Και εμείς που είναι σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Και όχι μόνο όμως να προσέξουμε τη διατροφή μας. Η εγκυμονούσα παίρνει και πάρα πολλά χάπια, θα τα πω. Εγώ όλα χάπια τα λέω από τη στιγμή που είναι σε αυτή τη μορφή. Είτε γιατί είναι βιταμίνες, ναι, είτε γιατί είναι σίδηρο, είτε ασβέστιο. Ασβέστιο. Όλα αυτά λοιπόν τα συστατικά τα οποία σας λείπουν προφανώς και πρέπει να τα παίρνετε εξτρά όταν είσαστε σε αυτή την κατάσταση. Όμως εγώ θα πω, Άννα Μαρία μου, εσύ θα μου το πεις λίγο καλύτερα, ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο να φορτώνουμε τον οργανισμό μας από χημικά σκευάσματα. Είναι πολύ καλύτερα να προσπαθούμε να παίρνουμε τις σωστές ποσότητες από τη διατροφή. Και μόνο σε περίπτωση που είναι αναγκαίο και πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό μας, τότε να προσθέτουμε τις περισσότερες βιταμίνες. Αν, ας πούμε, ο οργανισμός για κάποιο λόγο δεν μπορεί να τις απορροφήσει σωστά. Μάλιστα, κατανοητό απόλυτα. Είμαι πολύ περίεργη να δω ότι μου έχεις φέρει λοιπόν στο μενού της εγκυμοσύνης. Οπότε, σας ξαναλέω έτσι να σας το ανακεφαλαιώσω. Για όλες εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη φάση της ζωής σας, δεν θέλετε όμως να πάρετε παραπάνω κιλά από αυτά τα οποία επιβάλλετε να πάρετε ίσως σε αυτή τη φάση ή δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε όλα αυτά τα σκευάσματα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας και το μωρό σας θα πάρει όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζεστε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει diet system. Υπάρχει diet system δίνοντας τι είδους τροφές ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το μενού είναι και για τις γυναίκες που προσπαθούν να επιτύχουν μια εγκυμοσύνη, αλλά και για τις γυναίκες που βρίσκονται κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Ναι, αυτό το είχα ξεχάσει, είναι πολύ σημαντικό που λες. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να μείνουν έγκυες, αλλά
έχουν κάποιες δυσκολίες και τα παραπάνω κιλά δεν βοηθούν. Σωστά. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χάσουμε κιλά. Ναι, πάρα έτσι, πολύ. Εσείς λοιπόν μας παρακολουθείτε και έχετε τέτοιου είδους θέμα, ίσως να το γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα παραπάνω κιλά δεν βοηθάνε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Είναι απαραίτητο, θα σας το έχει πει και ο γιατρός σας, ότι πρέπει να χαθούν κάποια κιλά και μετά να συνεχίσετε την προσπάθεια αυτή, η οποία πολύ πιθανό να είναι πλέον επιτυχημένη. Ναι. Οπότε εδώ μου έχεις φέρει τι ακριβώς. Περιέχει χοιρινό και σαλάτα λάχανο καρότο. Και αυτό γιατί? Είναι πλούσιο σε σίδηρο, βιταμίνες B και ουσιαστικά και τη σωστή ποσότητα φιλικού. Α, μάλιστα. Φιλικού. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, οπότε, δικό μου και αυτό. Και περιέχει και λίγο γιαούρτι. Είναι η σαλάτα κόλσλο. Ναι. Έτσι λέγεται. Πολύ ωραία. Μιλάμε λοιπόν για ένα πάρα πολύ πλούσιο γεύμα. Ναι. Το βλέπω κιόλας. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θα είναι γευστικό. Δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι. Και είναι ουσιαστικά όλα τα συστατικά τα οποία χρειάζονται και πάρα πολλές φορές παίρνουν ξανά και ξανά μέσω σκευασμάτων που συζητάμε. Βιταμινών, ναι. Άρα, βάλτε τη σωστή διατροφή στη ζωή σας, πάρα πολύ απλά εδώ, και πετάξτε όλα αυτά τα χαπάκια, όπως είπαμε, φωλικό οξύ μου έχεις φέρει εδώ, ασβέστιο, βιταμίνες, όλα αυτά τα οποία μπορεί να παίρνουν. Τα πετάμε. Είναι σκευάσματα, είναι χημίες, όπως και να το κάνουμε, μπορεί να μας βοηθάνε, αλλά εντάξει, δεν είναι σαν το φαγητό, δεν είναι φυσικό αγνό προϊόν όπως είναι το φαγητό μας. Το φαγητό μας είναι φάρμακο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το καταλάβετε. Και αυτό αφορά όλες τις κατηγορίες τις οποίες αναφέραμε. Πετάμε τα χάπια γιατί το ίδιο το φαγητό μπορεί να αποτελέσει φάρμακο για τη ζωή μας. Το ίδιο το φαγητό μπορεί να μας βοηθήσει. Να δώσω την ευκαιρία και σε εσάς λοιπόν που είτε θέλετε να κάνετε μωράκι, είτε περιμένετε το μωράκι, να δοκιμάσετε την Diet System. Εάν είσαστε σε αυτή την κατηγορία, βέβαια υπάρχουν και γυναίκες που είναι σε θυλασμό. Ναι, ακριβώς. Είμαστε και για εκείνες εδώ, φυσικά, έτσι. Ναι, έχουν. Επίσης ιδιαίτερη περίπτωση που και αυτές χρειάζονται σωστά θρεπτικά συστατικά για να προχωρήσουν σε αυτό το κομμάτι του θυλασμού, πολύ σημαντικό. Ναι. Για όλες εσάς λοιπόν που βρίσκεστε σε αυτή την πολύ όμορφη φάση της ζωής σας, είτε στην προσπάθεια, είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετέπειτα, τηλεφωνήστε στο 2810336109. Πετάξτε, είπαμε, όλες τις πολυβιταμίνες, όλα αυτά τα χάπια και ακολουθήστε τη σωστή διατροφή. Η σωστή διατροφή είναι η λύση στο πρόβλημά σας. Τηλεφωνήστε λοιπόν και οι 20 πρώτες θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε αυτό το φανταστικό μενού, πλούσιο στα συστατικά τα οποία χρειάζεστε, και για να αδυνατήσετε και για να είσαστε πιο υγιείς. Αυτό θέλω να σας περάσω και για αυτό το λόγο θα είμαστε εδώ και θα επιμείνουμε μέχρι να το μάθετε όλοι. Η Diet System είναι η μοναδική μέθοδος και λύση στο αδυνάτισμα και στην υγεία. Πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ σωστά αυτό για όλο το κομμάτι της ζωής μας, όχι μόνο για τη φάση του αδυνατίσματος ή για να βελτιώσουμε ένα πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το κλασικό μενού, για τη σωστή ποιότητα ζωής, για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τον οργανισμό μας, και αυτό είναι ένα δώρο ζωής. Είναι ένα δώρο το οποίο θα το κάνετε στον εαυτό σας για πάντα. Διότι για πάντα πρέπει να τρεφόμαστε σωστά και εμείς, και να τα μάθουμε και στην οικογένειά μας και στα παιδιά μας και να μας ακολουθεί, διότι είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε υγιείς. Η σωστή διατροφή. Το τι τρώμε είναι και το τι είμαστε. Είμαστε ό,τι τρώμε, αυτό είναι αλήθεια, ισχύει. Και γενικά αυτή η δουλειά η οποία γίνεται, Άννα Μαρία μου, για να επιστρέψω και σε σένα, για τον κάθε ένα ξεχωριστά, που έχουμε και άλλα μενού. Εννοείται, έτσι. Έχουμε και το custom made. Έχουμε και το custom made, βεβαίως. Προσαρμοσμένο στο κάθε πελάτη προσωπικά. Εννοείται. Έχουμε και παιδικό μενού, εννοείται, διότι είναι τα παιδάκια μας πάρα πολύ σημαντικά και πάσχουν και αυτά από παχυσαρκία. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είναι δύσκολο να τους περάσουμε. Και βέβαια το αθλητικό μενού. Έχουμε και το αθλητικό μενού, το οποίο και αυτό περιέχει τη σωστή ποσότητα πρωτεΐνης και υδατανθράκων και καλών λιπαρών. Ειδικά στην περίπτωση των αθλητών που καίνε πολλές θερμίδες, χρειάζεται έτσι λίγο παραπάνω, μεγαλύτερη ημερήσια πρόσληψη σε θερμίδες. Και γι' αυτό το λόγο φροντίζουμε και γι' αυτό. Έτσι. Τα μενού μας λοιπόν είναι πάρα πολλά. Και όσο υπάρχετε κι εσείς και δείχνετε ενδιαφέρον, που δείχνετε πάρα πολύ έντονο, εάν υπάρξουν και άλλες κατηγορίες, πιστέψτε με, είμαστε εδώ. Δίπλα σας, προκειμένου να σας προσφέρουμε ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεστε. Σας έχω δείξει όσο πιο έμπρακτα μπορώ, τέλος πάντων, ότι λύση υπάρχει να πετάξουμε όλα αυτά τα οποία δεν θέλουμε πια στη ζωή μας. Τα χάπια, τα φαγητά τα οποία μας παχαίνουν και έχουμε κουραστεί, τα μεγάλα παντελόνια ή μεγάλα ρούχα τα οποία δεν τα θέλουμε, εννοείται, διότι έρχεται και το καλοκαίρι, και γενικά
δεν θέλουμε να έχουμε παραπάνω κιλά, δεν θέλουμε να φοράμε φαρδιά ρούχα, θέλουμε να φοράμε ωραία ρούχα και θέλουμε να αισθανόμαστε καλά και όμορφοι. Για όλους εσάς υπάρχει λύση. Για όλους εσάς υπάρχει Diet System. Για μία τελευταία φορά θέλω να σας πω ότι τηλεφωνήστε στο 2810336109 και το κατάλληλο πακέτο θα έρθει αναλόγως στην περίπτωση την οποία έχουμε μπροστά μας. Έχετε λοιπόν πρόβλημα υπέρτασης και πρέπει να τρώτε άλλο φαγητό, είμαστε δίπλα σας. Έχετε διαβήτη, είμαστε εδώ. Θέλετε να ξεκινήσετε μία χορτοφαγική διατροφή, κάνετε επίσης. Εγκυμονείτε ενδεχομένως και εδώ, είμαστε και επίσης για όλους εσάς που απλά θέλετε να δυνατήσετε και έχετε κουραστεί κάνοντας τα ίδια και τα ίδια, υπάρχει το κλασικό μενού. Τι άλλο να πούμε πια, νομίζω ότι τους τα έχουμε πει όσο πιο αναλυτικά γίνεται, Άννα Μαρία μου. Τα έχουμε καλύψει όλα, θεωρώ. Νομίζω και εγώ πως ναι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μου έφερες, διότι με βοηθήσανε πάρα πάρα πολύ, νομίζω, να περάσω αυτό το μήνυμα που προσπαθώ κάθε φορά μέσα από αυτή την εκπομπή, με όποιο τρόπο μπορώ και με όσο μεγαλύτερη φαντασία να σας το περάσω. Πρέπει να τρεφόμαστε σωστά για να είμαστε καλά. Αυτά από μένα και από σένα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Και εγώ σε ευχαριστώ, Άννα μου, κάθε φορά που είσαι εδώ και μου δείχνεις έτσι πολύ ωραία πράγματα που κάνετε στην Diet System. Από μένα λοιπόν, τι άλλο, καλό απόγευμα. Your body.